Και άφησα για το τέλος την Θεσσαλονίκη. Από τη μία έχουμε τον ΟΑΣΤ, σε ποιο σημείο βρίσκεται η εκαθάριση του οργανισμού, και από την άλλη έχουμε και το μετρό Θεσσαλονίκης, όπου η ερώτηση είναι πότε επιτέλους οι Θεσσαλονικείς θα απολαύσουν το μετρό. Είμαι κι άλλα στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτά είναι εμβληματικά για το Υπουργείο Μεταφορών. Στον ΟΑΣΤ έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δυστυχώς εκκρεμεί ακόμη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα μέσα στο Φεβρουάριο για να μπορέσει να προχωρήσει η εκαθάριση. Στον ΟΑΣΤ τα ξέρουμε όλοι τι γινότανε. Έχουμε έναν οργανισμό που κόστιζε περισσότερο από το σύνολο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, παρότι στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε μετρό και είχαμε έναν ιδιωτικό φορέα, είχαμε πολύ μικρότερο στόλο λεωφορείων, πολύ λιγότερους επιβάτες. Οπότε όλη αυτή η δραστηριότητα συνέβαλε στο να μπορούν κάποιοι να κερδίζουν πάρα πολύ εύκολα και κάποιοι να μην απολαμβάνουν τις ποιοτικές και τις καλές αστικές κοινωνίες που έπρεπε με αυτά τα λεφτά να υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτό που σήμερα γίνεται είναι μία πολύ καλύτερη διαχείριση των χρημάτων του ελληνικού λαού, μία προσπάθεια για να σταματήσουν οι γκρίζες ζώνες που υπήρχαν μέσα στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών μέχρι να γίνει η καθαρίση σε λειτουργία, να υπάρχουν πολύ περισσότερα λεωφορεία στον δρόμο. Και αυτή η προσπάθεια, ξέρετε, έχει πολλά εμπόδια. Έχει εμπόδια γιατί έχει συμβάσει σε εξέλιξη, έχει εμπόδια γιατί έχει ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει καν να ενημερώνονται οι πολίτες για το ποια δρομολόγια γίνονται και όχι είναι σχεδιασμένα να γίνονται από το παρελθόν. Αυτά τα λύνουμε μέρα με τη μέρα. Έχει εμπόδια γιατί τα συστήματα πληροφόρησης και τηλεματικής δεν λειτουργούν όπως έπρεπε να λειτουργούν. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές δράσεις, όπως το να πληρώνει η Θεσσαλονίκη το εισιτήριο με την ίδια τιμή μέσα στο λεωφορείο ή από εκεί που προμηθεύονται, να μπορούν οι άνεργοι και στη Θεσσαλονίκη να μετακινούνται δωρεάν, όχι μόνο στην Αθήνα, να έχουμε δηλαδή στα δύο μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας τους ίδιους κανόνες. Και ο στόχος μας είναι, γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια παντού και πάντα, ότι τα προβλήματα και των λεωφορείων στην Αθήνα και των οργανισμών του Οργανισμού των Αστικών Συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη δεν θα λυθούν αν δεν έχουμε ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. Δεν θα λυθούν αν δεν έχουμε δομές που να επιτρέπουν τη συντήρηση των λεωφορείων σε μια λογική από αυτή που είχαμε μέχρι σήμερα, που δεν θα επιτρέπουν σε διαφορετικές ομάδες να μην βγαίνουν λεωφορεία στον δρόμο όπως γινόταν πρόσφατα στην Αθήνα, να έχουμε μια χρηστή διαχείριση στις προμήθειες και συμβάσεις των δύο φορέων. Άρα έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Θεωρώ ότι στους οργανισμούς της Θεσσαλονίκης έχουμε τη συμμετοχή και των Δήμων και των φορέων της πόλης. Είναι μια προσπάθεια που την κάνει η κυβέρνηση μαζί με την τοπική κοινωνία και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα αποδώσει. Προφανώς θα συμβάλλει σε αυτό η έναρξη της λειτουργίας του μετρό. Το μετρό έχει σταματήσει να είναι ένα έργο ανέκδοτο για τη Θεσσαλονίκη. Έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη των σειράγων, τα έργα πολιτικού μηχανικού της κύριας γραμμής. Μεθαύριο έχουμε μία διάνοιξη ακόμη σε έναν σταθμό στην επέκταση προς Καλαμαριά. Άρα πολύ σύντομα θα ολοκληρωθούν και οι σύραγγες της επέκτασης. Πιστεύουμε ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ξεκινάμε το νέο έργο, δηλαδή τις πρόδρομες εργασίες στους σταθμούς του μετρό για τις δυτικές συνοικίες. Γενικά οι κυβερνήσεις του παλαιοκομματισμού είχαν ένα πρόβλημα με τις δυτικές συνοικίες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
και με Δυτική Αττική και με τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Φροντίζουμε να το ανατρέψουμε αυτό. Το 19 η κύρια γραμμή του μετρό μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία. Οι σταθμοί θα είναι ανοιχτοί για να τους βλέπουν οι πολίτες. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν επ' ευκαιρία του μετρό, όπως είναι η ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στο σταθμό της Βενιζέλου, θα δείξουν ένα άλλο πρόσωπο της Θεσσαλονίκης και ένα άλλο πρόσωπο του μετρό των αστικών συγκοινωνιών, σε συνεργασία και με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με τους άλλους φορείς της πόλης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι επιτέλους η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει όλα εκείνα τα εφόδια που πρέπει να έχει ένα μεγάλο μητροπολιτικό κέντρο για να μπορέσει να παίξει το ρόλο του κέντρου, του οικονομικού και παραγωγικού κέντρου των Βαλκανίων. Το 19 θα είναι μια άλλη χρονιά για τη χώρα, για τη Θεσσαλονίκη και για τον ελληνικό λαό.